Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά τη συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί για δεύτερη φορά στη θητεία του στο Λευκό Οίκο, κατόπιν πρόσκλησης του νυν Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει γεμάτο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας με συνέντευξη στο MSNBC και κατόπιν θα λάβει μέρος σε ανοιχτή συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Το βράδυ της Δευτέρας, μεσημέρι στην Ουάσιγκτον, θα γίνει η συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, που θα συζητηθούν εκτενώς διμερεί ζητήματα, η κατάσταση στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οικονομικά και εμπορικά θέματα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεξίωση προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού. Την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Κογκρέσο με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, και σεξ το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Η Νάνση Πελόζη θα παραχωρήσει δεξίωση προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει την ευκαιρία να συναντήσει και αρκετούς γερουσιαστές, ώστε να τους ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Την ίδια ημέρα θα συναντηθεί και με την Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις, ενώ θα δειπνήσει με εκπροσώπους Έλληνο-Αμερικανικών οργανώσεων πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.